Αυτό το βίντεο δεν πίστευα ποτέ πως θα χρειάζεται να το κάνω και όμως εδώ είμαστε. Οπότε ετοιμάσου να ακούσεις κάποια πράγματα για το ελληνικό YouTube που μάλλον δεν σου έχουν περάσει ποτέ από το μυαλό. Όταν ξεκίνησα το Greekonomics εδώ και τρία χρόνια περίπου, ήξερα ότι θα πάει καλά γιατί είχα δει μέσα στο αμφιθέατρο πώς μπορούν να αγγίξουν τα οικονομικά τους ανθρώπους όταν προσεγγίζονται με το σωστό τρόπο. Εκείνο που δεν περίμενα είναι το πόσο γρήγορα θα μεγάλωνε το κανάλι. Σε αυτά τα τρία χρόνια έχω ανεβάσει περίπου 50 βίντεο. Κάποια πιο καλά από τα υπόλοιπα, όμω όλα του φτιαγμένα από το μηδέν από μένα και το συνεργάτη μου τον Αντων Λαδόπουλο. Όλα πάνω σε δικέ μα ιδέε. Με σκηνικά, φωτισμό, κείμενα, λήψη, ήχο, γραφικά, μοντάζ. Όλα από εμά με ένα και μοναδικό σκοπό. Να πάρω αυτά που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο και να τα κάνω απλά και προσιτά στο ελληνικό κοινό. Όλο αυτό ξεκίνησε σαν χόμπι. Κάποιοι έχουν το ψάρεμα, άλλοι το μαγείρεμα, άλλοι τα ταξίδια. Εμένα μου αρέσει να φτιάχνω βίντεο. Το κανάλι όμω έχει ξεφύγει από τα όρια του χόμπι εδώ και καιρό. Ελάχιστοι θεάτε αντιλαμβάνονται πόσο δουλειά βάζουμε στο Greekonomics. Για να βγαίνει ένα βίντεο κάθε 1,5-2 μήνε, έχει φτάσει πλέον να απαιτούνται πάνω από 20 γεμάτα 8 ώρα εργασία. Γιατί τόσο πολύ. Επειδή τα θέματα που αξίζουν και σα αρέσουν και πολύ ωραία έρευνα απαιτούν και τεράστια προσπάθεια στην ανάπτυξή του για να γίνουν και να παραμείνουν κατανοητά στο ευρύ κοινό και να κάνουν κάποια διαφορά στην κοινωνία. Για κάποιον που το YouTube είναι η δουλειά του, ο όγκο τη εργασία καθεαυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί πρόβλημα. Για μένα όμω, που έχω ήδη μια κανονική δουλειά στο Πανεπιστήμιο και μια δεύτερη στο Εργαστήριο Ψηφιακή Εκπαίδευση του SMU που διευθύνω, ο χρόνο δεν είναι εύκολο να βρεθεί. Ωραία θα λέγει κανεί. Τα προβλήματα φόρτου εργασία όμω αντιμετωπίζονται με σωστή οργάνωση και πρόσληψη προσωπικού. Σωστό και το έκανα. Προσέλαβα part-time τον Αντώνη, που πήρε από πάνω μου κάποια καθήκοντα και βοήθησε να κρατήσει το κανάλι ενεργό. Δημιούργησε όμω ένα άλλο πρόβλημα. Για να μπορώ να απασχολώ εργαζόμενο από την Ελλάδα νομίμω, απαιτείται να συστήσω επιχείρηση. Όχι απλή ατομική, γιατί ο ελληνικό φορολογικό νόμο το κάνει ουσιαστικά απαγορευτικό σε Έλληνε του εξωτερικού, αλλά ή και που έχει πανάκριβο λογιστικό κόστο για τα δεδομένα ενό καναλιού. Όλα αυτά σημαίνουν πω το κανάλι απλώ για να υπάρχει και να βγάζει αυτό το ένα βίντεο ανά δύο μήνε, χρειάζεται περίπου 1200 ευρώ το μήνα. Και αυτό χωρί να έχω υπολογίσει ούτε δεκάρα για τη δική μου εργασία ή για εξοπλισμό με τον οποίο ευγενικότατα βοηθάει το πανεπιστήμιο γιατί τον χρησιμοποιούμε και στο εργαστήριο. Από αυτά τα 1200 ευρώ του μηνιαίου κόστου, από τι διαφημίσει που βάζει το YouTube στι αρχέ κάθε βίντεο, στου καλού μήνε καλύπτονται με το ζόρι τα 600. Τα υπόλοιπα, άλλο 600, 800, κάποιου μήνε και 1000, τα βάζω εγώ από την τσέπη μου, μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει και δεν με πειράζει. Από την αρχή το ήξερα ότι τα χόμπι κοστίζουν και δεν το μετάνιωσα ούτε λεπτό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχω εξαντληθεί οικονομικά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν αρκεί. Για τους περισσότερους φίλους του καναλιού, το να βγαίνει ένα βίντεο κάθε δύο μήνες είναι λίγο. Το πιο συχνό μήνυμα που λαμβάνω στα social media είναι «Κοσμά, έχεις καιρό να βγάλεις βίντεο. Τι έγινε, σταμάτησες, έκλεισε το κανάλι». Φαντάσου να έχεις αφήσει πίσω τη δουλειά σου, να σε έχει χάσει η οικογένειά σου, να δουλεύεις μέχρι τα μεσάνυχτα για να βγει βίντεο και ο περισσότερο κόσμο να πιστεύει ότι τα έχει παρατήσει ή ότι βαριέσαι να ασχοληθεί. Δεν είναι όμω μόνο ο κόσμο του καναλιού. Το ότι δεν μπορώ να ανεβάζω πιο συχνά βίντεο στεναχωρεί περισσότερα από όλου εμένα. Γιατί ξέρω ότι γίνεται. Γίνεται αν προσλάβω τον Αντώνη full time με έναν αξιοπρεπή μισθό, έξτρα ερευνητέ, μοντέρ, άνθρωπο να φροντίζει τα διαδικαστικά και να οργανώνει τι παραγωγέ. Το θέμα είναι ότι δεν έχω να πληρώνω για όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το Greekonomics που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Τα περισσότερα κανάλια βρίσκονται στην ίδια ή και χειρότερη μοίρα, αλλά μένουν ζωντανά ζητώντα οικονομική στήριξη από το κοινό του. Καλά κάνουν και δεν υπάρχει απολύτω τίποτα μεμπτό σε αυτό. Το Greekonomics όμω, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν μπορεί να το κάνει. Ο λόγο είναι απλό. Άλλο ένα δημιουργό από την Ελλάδα που ζει από το YouTube να έρθει να σου ζητήσει ένα-δύο ευρώ το μήνα για να κρατήσει ζωντανό το κανάλι που αγαπά, κι άλλο να έρθω εγώ με το μισθό καθηγητή Σιγκαπούρη να ζητάω ευρώ από ανθρώπου που τα βγάζουν πέρα με 700 ευρώ το μήνα. Η μόνη βοήθεια που καταδέχομαι και περιμένω από του ανθρώπου που αγαπούν το κανάλι, είναι να αφήνουν ένα like και ένα σχόλιο σε κάθε βίντεο. Και αυτό γιατί η δάλω στο YouTube δεν τα προωθεί και το μοναδικό μα έσοδο από τι διαφημίσει τη πλατφόρμα μειώνεται ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να βάζω εγώ ακόμα περισσότερα χρήματα από την τσέπη μου. Εντάξει, για πλάκα τη βάλαμε αυτή την κάρτα. Πάμε στην επόμενη. Αφού η βοήθεια του κόσμου δεν είναι η λύση για το κανάλι, το επόμενο λογικό βήμα ήταν να στραφώ σε υποψήφιου χορηγού. Εκεί ήταν που γνώρισα το θαυμαστό κόσμο τη Ιντερνετική Διαφήμιση. Από τη μία, κυριολεκτικά εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ, δεν σου κάνω πλάκα, και από την άλλη, το Jurassic Park. Τι εννοώ, οι μόνε εταιρείε που ενδιαφέρθηκαν για χορηγίε και βασικά χτύπησαν την πόρτα του καναλιού από μόνε του ήταν τζόγο, πυραμίδε και εξαιρετικά αμφίβολε επενδύσει. Αν με εκτιμά μία και ήξερε τα ποσά που απέρριψα από αυτού του τύπου, θα με εκτιμούσε δέκα. Η άλλη πλευρά όμω, εκείνη των μεγάλων καθιερωμένων επιχειρήσεων τη χώρα μα, ήταν ακόμα πιο λυπηρή. Προσέγγισα αρκετέ μεγάλε εταιρείε που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχουν δυναμική παρουσία στα χρηματοοικονομικά, στην τεχνολογία, στι επικοινωνίε, στο retail και σε άλλου τομεί. Θεωρούσα πω επειδή πια διαφήμιση τέτοιων προϊόντων, το Greekonomics σήμερα διαθέτει το εξυπνότερο και το πιο εισοδηματικά υποσχόμενο κοινό στη χώρα, όχι μόνο στο YouTube και στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωση. Γιατί να μην θέλει μια κορυφαία εταιρεία να έχει την προσοχή αυτού του κοινού, χορηγώντα μάλιστα δουλειέ που και εκπαιδευτικό χαρακτήρα έχουν και σημαντικέ θεαματικότητε κάνουν. Διαπίστωσα λοιπόν δύο πράγματα. Ένα που περίμενα και ένα που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Το πρώτο είναι ότι η αμεροληψία του Greekonomics και τα βίντεο που όπω γράφεται πολύ κάτω στα σχόλια δικάζουν την ελληνική πραγματικότητα δεν είναι δωρεάν. Κοστίζουν και μάλιστα πολύ ακριβά, αλλά αυτό το ήξερα από την αρχή και πίστεψέ με, αξίζει κάθε κόστο. Εκείνο που δεν είχα φανταστεί ήταν το Jurassic Park. Πίσω από τα μοντέρνα προσωπία που βγάζουν προ τα έξω οι εταιρείε στην Ελλάδα, αναδύεται μια ατελείωτη δεινοσαυρίλα. Άνθρωποι που διοικούν τι επιχειρήσει του σήμερα με νοτροπίες, αντίληψει και πρακτικέ του 1990. Εταιρείε που σκάνε εκατοντάδε ευρώ για διαφήμιση στα πρωινάδικα τη τηλεόραση που δεν τα βλέπει κανεί, μα είπαν πω δεν βλέπουν κανένα λόγο να διαφημιστούν σε πιτσυρίκια και αργό που βλέπουν YouTube, μα ρώτησαν. Τη μέρα και τι ώρα παίζει την εκπομπή του YouTube για να τη δουν και να ξέρουν πώ ξέρουμε εμεί πόσοι μα βλέπουν και αν μιλάμε για ποσά χορηγία πάνω από 200 ευρώ. Εξαίρεση σε αυτό ήταν δύο εταιρείε. Τη μία την είδατε σε βίντεο, την άλλη θα τη δείτε σύντομα και αυτέ μα προσέφεραν μεμονωμένε χορηγίε. Οι μόνε εταιρείε που ενδιαφέρθηκαν για τακτική ενίσχυση του περιεχομένου μα ήταν οι χρηματιστριακέ πλατφόρμε. Δεν είναι τυχαίο ότι το περιεχόμενο του ελληνικού YouTube που απευθυνέται σε ενήλικε στηρίζεται οικονομικά σχεδόν εξ ολοκλήρου από επενδυτικέ πλατφόρμε. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή οι πλατφόρμε αυτέ έχουν ιδρυθεί και διοικούνται από νέου με μοντέρνα νοοτροπία, αλλά κυρίω επειδή και οι πλατφόρμε και οι δημιουργοί του YouTube στην ουσία δίνουν την ίδια μάχη. Όπω εμεί προσπαθούμε να πείσουμε του δινόσαυρου να δώσουν και σε εμά ένα μικρό κομμάτι τη διαφημιστική πίτα. Έτσι και εκείνοι προσπαθούν να πείσουν του δινόσαυρου τη δική του αγορά να κάνουν λίγο χώρο και για πιο νέε ιδέε. Γι' αυτό οι YouTubers σα πρίζουν με τι πλατφόρμε, και γι' αυτό οι πλατφόρμε στην Ελλάδα δεν αφημίζονται μόνο στο YouTube. Γιατί αυτά τα παιδιά καταλαβαίνουν πω το 1990 έχει περάσει ένα επιστρεπτή. Το Grigonomics όμω δεν κάνει τίποτα όπω το υπόλοιπο ελληνικό YouTube. Οπότε εμεί πήγαμε να φέρουμε στο χώρο και στο κοινό που θα ήθελαν να έχουν εταιρείε γίγαντε, όπω η Epsilonet, η Lidl, η Tesla, η Cosmote και πολλέ άλλε που δυστυχώ όμω με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, μα έριξαν πόρτα. Γι' αυτό ακόμη βγάζουμε ένα βίντεο ανά δύο μήνε. Από τότε που ανέβηκε στο κανάλι η αξιολόγηση τη Freedom, μα προσέγγισαν για τακτικέ χορηγίε σχεδόν όλε οι πλατφόρμες που βρισκόνται στην Ελλάδα, ακόμη και κάποιε που σκέφτονται να έρθουν. Από όλε αυτέ, η εταιρεία που έκανε τη σοβαρότερη πρόταση, επειδή γνωρίζει τον ελληνικό χώρο καλύτερα και επειδή ήδη διαθέτει την ποιότητα που απαιτούμε για να δεχτούμε ένα χορηγό, ήταν η Freedom. Το Greekonomics έχει παρελθόν με τη Freedom. Ξεκίνησε από εδώ. Το σημερινό βίντεο λοιπόν είναι μια προσφορά τη επενδυτική πλατφόρμα Freedom. Ούτε να το σκέφτεσαι. Πήγε εδώ. Υπάρχει μια επενδυτική πλατφόρμα, δεν ξέρω αν την έχει πάρει ταυτή σου. Freedom 24 λέγεται και τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει κυριολεκτικά αλλάξει τα φώτα στο ελληνικό YouTube. Και κατέληξε πως έτσι. Η Freedom δεν θα γίνει χορηγός στα βίντεο του Greekonomics μέσα σε όλα αυτά, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με το ποια ήταν η Freedom, το προϊόν τη και την ασφαλεία τη σαν πλατφόρμα. Τα είπα ξεκάθαρα και στην αξιολόγηση. Το πρόβλημά μου ήταν κάποιοι YouTubers χαμηλή αξιοπιστία, στου οποίου η εταιρεία δέχτηκε να δώσει χορηγία, και ο κονσέρβα βαρετό τρόπο που όλοι οι υπόλοιποι τη διαφήμιζαν. Με αυτό είχα και έχω μεγάλο θέμα. Όταν λοιπόν κατέθεσαν επίσημη πρόταση, ταξίδεψα 16 ώρε από τη Σιγκαπούρη στα κεντρικά του στην Κύπρο, να του τα πω και από κοντά. Αν και πήγα κρατώντα μικρό καλάθι, οι άνθρωποι τη εταιρεία μου παρουσίασαν μια πλευρά που ομολογώ πω πριν δεν την είχα δει και θα δει ότι ούτε εσύ την έχει υπόψη σου. Το πρώτο που μου είπαν, σε απλή μετάφραση, ήταν έπρεπε κάπου να δώσουμε διαφήμιση για να μα μάθει ο κόσμο. Και δεν υπάρχουν και πολλά ελληνόγλωσσα κανάλια που να κάνουν επικοινωνία τη οικονομία σε υψηλό επίπεδο. Α, ah, sorry, ρε, υπάρχει ένα που λέγεται Greekonomics, αλλά ο τύπο άνοιξε στα καλά καθούμε ένα μπιφ μαζί μα και μετά μα νομπάρει. Εντάξει, δίκαιο. Το δεύτερο που μου εξήγησαν ήταν ότι στι περισσότερε αγορέ τη Ευρώπη που εκείνοι μπήκαν από του πρώτου, δεν υπήρχε ούτε μία διαφημιστική που να μην ήταν boomers και να μην είχε μεσάνυχτα στο πώ δουλεύει η προβολή στα μέσα κοινωνική δικτύωση σε σοβαρά προϊόντα. Αναγκάστηκαν λοιπόν να το στήσουν εντελώ μόνοι του, χωρί να είναι η δουλειά του. Πήραν πελατεία, όμω καταλαβαίνουν πω έγιναν και σοβαρά λάθη και πω η προβολή του σηκώνει πολύ βελτίωση, αν βρισκόταν κάποιο να την αναλάβει. Τρίτον, παραδέχτηκαν πω οι διαφημίσει του είναι κονσέρβα. Είπαν όμω ότι αναγκάζονται να το κάνουν αυτό γιατί υποπτεύονται από ένα σωρό θεσμικέ αρχέ και δεν θα μπορούσαν να αφήσουν τον κάθε vlogger που δεν έχει ιδέα από compliance να λέει ότι του κατέβει. Γιατί αν πει κάτι που απαγορεύεται, θα την πληρώσει η εταιρεία. Τέλο μου είπαν, πω αν πιστεύω πω εγώ θα μπορούσα να κάνω την προβολή τη εταιρεία καλύτερα με το δικό μου τρόπο, είδου η ρόδο, είδου και το πείδημα. Συμφώνησα λοιπόν για μια αιτήσια συνεργασία μαζί του που περιλαμβάνει τα εξή. Η Freedom θα χορηγήσει 12 πλήρε παραγωγέ του Greekonomics με αντάλλαγμα σε κάθε ένα από αυτά τα βίντεο να επικοινωνώ με τον τρόπο που νομίζω εγώ για ένα με ένα μισή λεπτό το γιατί αξίζει για κάποιον ή γιατί μπορεί να μην αξίζει για κάποιον άλλον να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα. Κάθε λέξη που θα πω για την εταιρεία θα είναι δική μου, θα την πιστεύω πρώτα εγώ πριν την πω και δεν θα είναι τα ίδια και τα ίδια που ακού παντού. Το Greekonomics θα συνεχίσει κανονικά όπω το ξέρει σήμερα. Η συχνότητα των βίντεο θα υπερδιπλασιαστεί, Όμω η θεματολογία, ο σκοπό του καναλιού, η ποιότητα, το ύφο και η αμεροληψία θα παραμένουν τα ίδια. Δεν θα γίνουμε καναλι επενδύσεων. Τα βίντεο που είχαμε προγραμματίσει να βγάλουμε πριν τη συμφωνία, αυτά θα είναι που θα δει και ο χορηγό δεν θα έχει κανένα λόγο η επιρροή στο περιεχόμενο. Εκτό από τη συμφωνία του Greekonomics, διαπραγματεύτηκα με τη Freedom και ένα ακόμη συμβόλαιο για χορηγίε στα υπόλοιπα κανάλια επικοινωνία τη επιστήμη που χρειάζονται και αυτά οικονομικού πόρου για να κάνουν μεγάλε παραγωγέ. Ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με πολλούς από αυτούς τους δημιουργούς και θα μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους για να δείτε σύντομα στα κανάλια τους βίντεο που κοστίζουν και δεν θα είχαν την ευκαιρία να κάνουν χωρίς οικονομική βοήθεια. Και για αυτά τα βίντεο, τα κείμενα του χορηγικού μηνύματος θα τα γράφω εγώ και θα έχουν τη σφραγίδα του Greekonomics. Πίσω από αυτές τις συμφωνίες υπάρχουν δύο στόχοι που οφείλω να θέσω ανοιχτά και δημόσια γιατί πάνω σε αυτού θα κρίνει το κοινό στο τέλος αν πράξαμε σωστά ή όχι. Ο πρώτος στόχος είναι να δώσουμε στον Greekonomics και στα υπόλοιπα κανάλια γνώση που αγαπάτε πόρου για να μπορέσουν να κάνουν αξιόλογα πράγματα και να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο το επίπεδο. Γιατί όχι, και να προσελκύσουμε στην πλατφόρμα και νέου δημιουργού με την ελπίδα πω κάποια στιγμή θα μα ξεπεράσουν και θα πάρουν εκείνη τη σκητάλη. Ο δεύτερο στόχο, και αυτό αποτελεί περισσότερο δικό μου προσωπικό στοίχημα, είναι ότι η καλή ανάλυση των οικονομικών φαινομένων και οι οικονομικέ θεωρίε αλλά πρέπει κάποια στιγμή και να σηκώσουμε τα μανίκια για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και στην πράξη αυτά που διδάσκουμε. Η Freedom μα ανέθεσε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Όχι μόνο να δείξουμε γιατί αξίζει να σε έχει πελάτη, αλλά και ότι πλέον αποτελεί μια θετική δύναμη στο ελληνικό YouTube. Τώρα το μπαλάκι είναι στο δικό μα κηπέδο. Κέρο λοιπόν να δείξουμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε.